Πρόβολο που έχει στάσει. Βρέχει κιόλας. Βλέχει, ναι. Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτοψία σε όλη την περιοχή, στην κυριολεξία. Έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Το κακό είναι το ότι συνεχίζει να βρέχει και δυναμώνει η ένταση της βροχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατέβει προς τις καλλιέργειες εδώ στην περιοχή του Καβαλαρίου. Μεγάλη ζημιά. Και είμαστε μέσα σε μια κτηνοτροφική μονάδα η οποία στην κυριολεξία έχει πλημμυρίσει. Είμαστε εδώ κιόλας μαζί με τον κτηνοτρόφο, τον Απόστολο. Απόστολε, λίγο να μας πεις λίγο ποια είναι η κατάσταση. Τι να σας πω, η καταστροφή είναι τεράστια. Η καταστροφή είναι τεράστια. Μιλάμε για πάνω από 100.000 ευρώ ζημιά. Σήμερα δεν θα παραδώσω 4 τόνους γάλα. Ούτε αύριο θα παραδώσω. Να σας πάω στις ζωοτροφές, δηλαδή τη ζημιά που έχουμε. Πόσα ζώα τώρα έχεις μέσα εδώ? Γύρω στα 350 είναι όλα μαζί. Αυτό δεν είναι τίποτα που βλέπετε. Πάμε πιο πίσω να δείτε την καταστροφή. Αυτό δεν είναι τίποτα. Φαίνεται δηλαδή. Αυτό να μιλάει από μόνο τη. Κοίτα ζημιά, ρε. Έχει γίνει χύμα εδώ πέρα. Το νερό από πίσω δεν τυποσέχεται από εδώ πέρα πίσω. Κοίτα σε μια νύχτα τι έπαθε ο άνθρωπος. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι τεράστια ζημιά, δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς. Δεν ξέρω, τα ζώα είναι καλά τουλάχιστον. Είναι μεγάλες. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Θα μας πει λίγο τώρα εδώ ο Απόστολος αν είχες κάποια απώλεια εδώ από ζώα ή από κάποια. Δεν πρόλαβα να τα δω ακόμα όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει μέρη που δεν μπορούμε να πάμε. Έχει μέρες που δεν μπορούμε να πάμε. Θα ανοίγω την πόρτα. Γιατί η βροχή τους έπιασε εξαπίνηση εδώ τους κατοίκους και τους κτηνοτρόφους και τους καλλιεργητές. Κανείς δεν περιμένει. Θέλει βοήθεια, έτσι. Θέλει βοήθεια τώρα ο κτηνοτρόφος. Θέλει βοήθεια εκεί. Από τα μεσάνυχτα. Ναι, σίγουρα χρειάζεται. Σίγουρα χρειάζεται βοήθεια εδώ. Θέλει βοήθεια για να σώσει τα ζώα του. Διότι. Και ο ίδιος δεν γνωρίζει, όπως μας είπε, σε τι κατάσταση μπορεί να είναι τα ζώα. 300 ζώα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στην κτηνοτροφική μονάδα και βλέπετε και εσείς την κατάσταση που επικρατεί, έτσι. Έχει πλημμυρίσει την κυριολεξία. Τα χωράφια είναι λίμνη. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά που έχουν πάθει καλλιεργητές. Έχει μπει μέσα στο βουσάθιο το νερό. Τα ζώα αυτά πρέπει να τραφούν, πρέπει να πιούν το σωστό νερό. Είναι τεράστια η ζημιά, θέλει βοήθεια από κτηνοτρόφους. Δεν ξέρω, μια έκκληση στους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση. Και δεν είναι και ο μοναδικός εδώ στην περιοχή, έτσι. Υπάρχουν αρκετές εκτινοτροφικές μονάδες. Και ο κύριος Γερεμπακάνη. Αυτό το οποίο πάντως. Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς προκλήθηκε η συγκεκριμένη καταστροφή. Αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι το πολύ πιθανό να έχει σπάσει το ποτάμι, ο Μπογδάνας, και να έχει φέρει όλο αυτό το νερό μέσα στο χωριό και μέσα στις καλλιέργειες. Ναι. Δεν όπου ξέρω. Και όπου και να έχουμε πάει μέσα στο Καβαλάρι, τα πάντα είναι πλημμυρισμένα, όλα τα σπίτια, αυλές, υπόγεια, καταστήματα, τα χωράφια, οι κτηνοτροφικές μονάδες. Οι εικόνες που μας μεταφέρεις είναι συγκλονιστικές. Και συνεχίζει να βρέχει. Ναι. Αυτό δεν σταματάει και η βροχή. Το αρνητικό είναι το ότι συνεχίζει να βρέχει. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζημιά. Με τις εικόνες που μας μεταφέρεις, Παύλο, με τη βοήθεια της Χριστίνας, διαπιστώνουμε κι εμείς με την βοήθειά σας πάντα το μέγεθος της ζημιάς και την καταστροφή που έχουν υποστεί οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής. Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος 4 τόνους γάλα δεν θα μπορέσει να παραδώσει. Σήμερα, αύριο, δεν έχει μετρήσει καν τις απώλειες που ενδεχομένως να έχει. Δεν γνωρίζει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή απώλειες. Ναι. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Ναι. Ο κόσμος έχει βγει, δηλαδή οι επαγγελματίες, οι κτηνοτρόφοι, οι καλλιεργητές έχουν βγει με τα οχήματά τους, με τα τρακτέρ τους, με τα 4x4 να δουν το βιός τους αυτή τη στιγμή. Να δουν τι έχει γίνει. Όλοι βγαίνουν αυτή τη στιγμή έξω και αντικρίζουν αυτή την εικόνα. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς το μέγεθος της καταστροφής. Ναι, και δεν ναι, είναι ναι, μόνο ναι. Εδώ στο Καβαλάρι, είναι στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά. Και μέσα στο Λαγκαδά, στο κέντρο του Λαγκαδά, αλλά και στα υπόλοιπα χωριά στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε για τους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι η περιοχή του Λαγκαδά είναι
η μεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγός περιοχή της χώρας μας. Λέγεται το γάλα στην Βόρεια Ελλάδα και το διανέμουν σε όλη τη χώρα. Έτσι, το φρέσκο γάλα που πίνουμε σχεδόν το 50 με 60% προέρχεται από αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και είναι και τεράστια η ζημιά που βλέπουμε τώρα. Και το βακόνι δεν σταματά να βρέχει κιόλας για να μπορέσουν έτσι να. Εκείνες οι ζωοτροφές πάντων μας δείχνει τώρα, έτσι. Κοίτα εδώ ζημιά. Πόσο έχει μπει το νερό μέσα. Κοίτα εδώ τώρα, ζημιά. Ναι, είναι οι ζωοτροφές. Δεν το συζητάμε. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλη ζημιά και στις ζωοτροφές και σε σανό. Και σε μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εδώ στη μονάδα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη, δεν ξέρει και ο ίδιος ο κτηνοτρόφος τι μπορεί να έχει γίνει με τα ζώα. Εδώ, όπως μας είπε νωρίτερα, είναι 300 ζώα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή μέσα στη μονάδα και ο ίδιος τώρα μαζί με εμάς έφτασε εδώ για να διαπιστώσει από κοντά τι ακριβώς έχει συμβεί. Πω, παιδιά, τα πάντα είναι πλημμυρισμένα. Τα πάντα είναι πλημμυρισμένα. Οι τροφές εδώ πέρα έχουν καταστραφεί. Εδώ πέρα μέσα είχε 10.000 ευρώ σόγια. Τράβο το φορτάκι μπροστά. Είχε 10.000 ευρώ σόγια και είχε καταστραφεί. Έχει λιώσει, έχει φύγει όλοι μέσα στο νερό. Πάνω από 10.000 ευρώ. Οι ισορροπιστές γύρω στα 7-8 χιλιάρικα. Το καλαμπόκι πίσω στο σιλό έχει πνιγεί. Δεν ξέρω τι θα γίνουν όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλη η ζημιά. Οπότε πρέπει γρήγορα καταλαβαίνετε να υπάρξει εσείς μια αντίδραση. Ναι. Και δεν χιλιώσει ακούτε, μέσα. Και τον ίδιο τον, ακούτε και τον ίδιο τον κτηνοτρόφο. Και μόνο η εκτίμηση που έκανε νωρίτερα, Παύλο, ότι η ζημιά μπορεί να ξεπεράσει 100.000 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της καταστροφής. Τι να σώσεις τώρα εδώ. Κοίτα το νερό. Αν έχει σπάσει το ποτάμι. Ήτανε σόγια. Ναι. Ήταν σόγια, ήταν γεμάτο μέχρι μπροστά όλο. Και με το νερό έχει πέσει και έχει φύγει όλο και το έχει πάρει το νερό. Κατάλαβες. Μιλάμε για 15.000 ευρώ φορτίο εδώ πέρα. Έχει φύγει όλο. Εδώ οι ισορροπιστές είναι όλοι για πέταμα. Δεν ξέρω. Το νερό είναι πάνω από ένα μέτρο είναι το νερό μέσα στη μονάδα. Ένα μέτρο νερό έχει. Ένα μέτρο και σε μερικά σημεία έχει παραπάνω. Είδατε το χύμαρο πριν. Και άμα δείτε και την εικόνα εκτός στα χωράφια, παιδιά, σας είπα, είναι μία απέραντη λίμνη στην κυριολεξία. Παύλο, συνεχίζεις να κινείσαι αντίξωες. Θα συνεχίσουμε να πάμε λίγο και πιο πέρα, να δούμε τι θα ξανάρθουμε σε πολύ λίγο.